θα έχουμε ανακοίνωση του αεροδρομίου της Τύμπου ως πολεμικό αεροδρόμιο με εξοπλισμένα drones 17 μίλια μακριά από την πράσινη γραμμή, έτσι, στην τουρκική περιοχή, τα οποία εκτός της ελληνικής πλευράς απειλούν και την ισραηλινή πλευρά, και αυτό να το έχετε υπόψη σας, ότι αυτά τα drones είναι 50-50. 50 για τις πλατφόρμες τις Ισραηλινές, τις οποίες θέλουν να παρενοχλούν οι Τούρκοι για να ζητήσουν ανταλλάγματα, και 50 για μας. Και εγώ θα συνεχίσω να λέω την Κύπρο για μας, όσο και αν ενοχλούνται μερικοί. Διότι διαβάζω σήμερα σε έγκριτες εφημερίδες, δεν θέλω να πω ονόματα, από αυτές που θεωρούνται, εν πάση περιπτώσει, έγκριτες, ότι να μην ξεχνάμε, εν πάση περιπτώσει, ότι η Κύπρος είναι ένα τρίτο κράτος. Και λέω, αυτό οφείλεται στην αγραμματοσύνη του συντάκτου, οφείλεται στην αφέλεια του συντάκτου, οφείλεται στην ευήθεια του συντάκτου ή οφείλεται σε κάποια γραμμή η οποία κάνει μασάζ ήδη στους νεοέλληνες για αυτό που πρόκειται να επακολουθήσει στις 20 Ιουλίου και μετά. Βεβαίως, μία από τις χαρμόσυνες ειδήσεις θα είναι το αεροδρόμιο Τύμπου με τα εξοπλισμένα drones. Αυτό είναι βέβαιο. Θέλω λοιπόν να πω ότι από εκεί και μετά κρίνω και τη στάση του Προέδρου Αναστασιάδη. Γιατί πρώτα από εκεί θα αρχίσουμε. Ο κύριος Αναστασιάδης γνωρίζει το Πανελλήνιο ότι είναι εξαιρετικά πιεσμένος. Προσέχω τις λέξεις μου για να μην τον στεναχωρώ. Ο κύριος Αναστασιάδης με τις χρυσές βίζες, οι οποίες ξεκίνησαν λίγο πριν την Πενταμερή και μάλιστα από το Al Jazeera, δηλαδή το εργαλείο προπαγάνδας του Κατάρ, δηλαδή των αδερφών μουσουλμάνων, ήταν μια προειδοποιητική βολή ακόμα, η οποία δεν είναι το έμπειρος ή το άπειρος με ύψιλον το πι. Εκείνο λοιπόν το οποίο του έστειλαν του κυρίου Αναστασιάδη ως μήνυμα είναι ότι κοίταξε, πρόσεξε καλά πώς θα συμπεριφερθείς από τούδε και εις το εξής στις ανακοινώσεις τις δικές μας περί δύο κρατών, ένα το κρατούμενο, δεύτερον στις ανακοινώσεις περί αεροδρομίου ενόπλων drones σε παράνομο κατά το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του ΟΗΕ έδαφος, και επιπλέον πώς θα ανταποκριθείς απέναντι στην ανακοίνωση ότι η Αμόχωστος πλέον γίνεται μια τουρκική πόλης και εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει αιτήσεις κάτοικοι της Αμοχώστου για να πάρουν τις περιουσίες τους, βεβαίως θα περάσουν από το τουρκικό όργανο, το οποίο δυστυχώς η φίλη και σύμμαχος Ευρώπη ενέκρινε για να κάνει τη δουλειά της και να μην ενοχλεί στην Τουρκία, και βεβαίως εάν τους αποδοθούν οι περιουσίες αυτές, τους 300 αυτούς κατοίκου της Αμοχώστου, αυτό θα γίνει υπό τουρκική διοίκηση, αδιαφορώντας, κύριε Αναστασιάδη, για τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που λέει ότι η Αμόχωστος ανήκει στους κατοίκους της, οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτοεξευτελίζεται αυτή τη στιγμή ολόκληρο το νομικό σύστημα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτοεξευτελίζεται αυτή τη στιγμή ο νομικός πολιτισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και βεβαίως οι αυτοεξευτελισμοί αυτοί έρχονται να συμπληρώσουν και τον τελευταίο, τον πρόσφατο, για την μη πρόσκληση της Ελλάδος στο τελευταίο συμβούλιο του Βερολίνου για τη Λιβύη. Μα όταν τον ρώτησα τον κύριο Αναστασιάδη χθες τι θα κάνουμε με αυτήν την περίπτωση της αμοχώς του, τους απάντησε, προσέξτε, δεν κάνω χιούμορ, ναι, πρέπει να κάνετε υπομονή. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τις επιστολές των Αμερικανών γερουσιαστών, για να τα λέμε όλα, 11 Αμερικανών γερουσιαστών, ναι, με επικεφαλής τον κύριο Μενέντες, ο οποίος είναι ισχυρός παράγων του Κογκρέσου λόγω του ότι προείσταται της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, προς τον κύριο Μπάιντεν, και ζητούν να λάβει μέτρα για την τουρκική συμπεριφορά στις 20 Ιουλίου. Και εγώ σας κάνω ένα ερώτημα, αγαπητοί μου φίλοι. Πέστε μου, σας παρακαλώ. Εάν είχε πάρει κυρώσεις η Τουρκία στην πρώτη
ή στη δεύτερη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα έφτανε τώρα η κατάσταση εδώ που έφτασε να την περιμένουμε στις 20 Ιουλίου έντρομη και περιβεής. Όχι. Ανεπτύχθησαν όμως θεωρίες του τύπου «Μα οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτό σκοπό». Και θα ξαναπώ, βεβαίως και δεν αποτελούν αυτό σκοπό. Αποτελούν όμως το μοναδικό εργαλείο για να ανατραπεί η αναθεωρητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Εάν είχαν ληφθεί κυρώσεις και αν η ελληνική πλευρά δεν είχε πιέσει την κυπριακή πλευρά να μην προβάλλει βέτο όταν επρόκειτο να υλοποιηθεί η απόφαση της 20 Αυγούστου του 20 του Γκίμνιχ, η οποία έλεγε ότι οι κυρώσεις προς τη Λευκορωσία θα επιβληθούν ταυτόχρονα με τις κυρώσεις προς την Τουρκία, τώρα δεν θα είχαμε τα γεγονότα που έχουμε στην Κύπρο.